Εντάξει. Γεια σας. Σαν οι γύφτοι οι Ρώσοι οπλίζουν φανατικούς τσιχαντιστές, αλλά τέτοια πράγματα εμείς δεν τα γνωρίζουμε στην Ελλάδα. Σαν οι γύφτοι Ρώσοι οπλίζουν τη Χεσμπολά, την Ατούσα και το Λάστιν στο Ιράν, κάτι γύφτο δικτατορίσκου στις πλάκες στην Μπουάσα, τους Χούθη στη Γεμένη, τους ψευδοπαλαιστίνους τρομοκράτας Χαμάς, Φατάχ και όχι μόνο. Σαν οι Ρώσοι γύφτοι ρίχνουν πολωνικά αεροπλάνα κάτω, αλλά δεν τρέχει. Αυτά τα πράγματα δεν τα γνωρίζουμε καλά στην Ελλάδα. Σαν να κάνουν αέριες παρεμβάσεις στην Πολωνία, σαν σφάζουν Ουκρανούς, η οποία είναι χριστιανική χώρα, σαν να πηγαίνουν στους Πολωνούς χριστιανική χώρα, σαν σφάζουν Γεωργιανούς χριστιανική χώρα, αλλά τέτοια πράγματα εμείς δεν τα γνωρίζουμε καλά στην Ελλάδα. Σαν σφάζουν Τσετσένους που είναι μουσουλμάνοι μεν. Αλλά όταν πήγαμε οι Αμερικάνοι στο Ιράκ που είναι μουσουλμανική χώρα, εκεί είναι κάπως αυτή, δεν είναι. Όταν οι Ρώσοι όμως επιτέθηκαν σε μια μουσουλμανική χώρα, εκεί στραβά μάτια. Δεν τα γνωρίζουμε καλά εμείς αυτά τα πράγματα. Εμείς σκύβουμε κολαράκι στη Ρωσία. Σαν να πηλούν τις βαλτικές χώρες, χριστιανικές χώρες και αυτές. Αλλά αυτά τα πράγματα δεν τα γνωρίζουμε καλά στην Ελλάδα. Εμείς σκύβουμε κολαράκι στη Ρωσία. Δεν τα ξέρουμε καλά αυτά τα πράγματα. Είναι Αμερικάνοι, Εβραίοι. Έτσι. Εμείς δεν τα ξέρουμε καλά αυτά τα πράγματα. Είναι ο Ρότσιλντ, είναι αυτοί, είναι κάπως. Αλλά ο Πούτιν, εντάξει. Όπλα στην S400 συνδοχεία, εντάξει, δεν τρέχει τίποτα, παιδιά. Οκ, okay. Εντάξει. Λοιπόν, τώρα πάμε στο κύριο θέμα. Είναι κάτι ψευδοϊστορική, τύπου πλεύρη, τζάνιδες, πάλμοι, σκουπίδια, οι οποίοι βαφτίζουν όποιο δουν, ή είναι ανύπαρκτος, ή είναι εξωγήινος και φάντασμα, ή είναι κακός, ή είναι Εβραίος, είναι κακός κάπως, Αμερικάνος, Εβραίος κάπως, είναι κακός αυτός, ναι, ή είναι Έλληνας, ή δεν υπάρχει, είναι εξωγήινος, αόρατος, ξέρω κτλ. Κάτι οι μπεξίδες βαφτίζουν τους Μινωίτες Έλληνες δήθεν, τους Φιλιστέους Έλληνες δήθεν, τους Κινέζους Έλληνες, τους μισούς Ινδούς. Ξέρω εγώ, ό,τι θέλεις λένε. Αφαίρετα τέλος. Αυτά τα blogs, τα ανώνυμα κτλ. Τα οποία είναι hoax, είναι το λεγόμενο hoax, δηλαδή ψεύτικες ειδήσεις. Τις οποίες έχω πει ευτυχώς, το κράτος είναι υπόχρεο να βάλει κάποιες βούλες που λέει hoax και ψεύτικη είδηση κτλ. Και να καταλαβαίνει ο κόσμος ότι πρόκειται για μούφα. Ότι πρόκειται για μούφα. Και τέτοια πράγματα λένε τα λαμόγια τύπου πάλμου, σκουπίδια. Λοιπόν, ότι οι Φιλιστέοι είναι Έλληνες, οι μισοί Κινέζοι είναι Έλληνες, οι άλλοι μισοί Κινέζοι είναι εξωγήινοι, ναι. Οι μισοί Ινδοί είναι Έλληνες, οι άλλοι μισοί Ινδοί είναι εξωγήινοι, ναι. Και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά. Λοιπόν, σε αυτό το θέμα, σε αυτό το άρθρο, οι κλίκες αυτές με τα ανώνυμα blogs, προσπαθούν να πούν ότι την Ισία, η σύγχρονη την Ισία, δηλαδή η παγιά Καρχιδόνα δηλαδή, η Καρχιδόνα και οι άλλες απεικίες των Σημιτών, δεν είναι Σημιτικές, αλλά είναι Ελληνικές. Οι άλλοι δεν ξέρουν καλά. Αυτοί οι Καρχιδόνοι, οι Σημίτες, ο Ανίβας και αυτοί δεν είναι. Είναι κάπως αυτοί. Οι μόνοι που εξαιρούνται από κριτική είναι οι Ρώσοι, τους οποίους σκύβουν κολαράκι, και οι Άραβες, οι Μουσουλμάνοι. Εμείς θέλουμε Μουσουλμάνους και Ρώσους να σκύβουν κολαράκι σε αυτούς όμως. Οι άλλοι είναι κάπως οι άλλοι. Δηλαδή οι αρχαίοι λαοί που δεν υπάρχουν πλέον, όπως οι Καρχιδόνοι, που σε ένα μεγάλο βαθμό δεν έχουν εξαφανιστεί, αυτοί είναι κάπως. Δεν είναι αυτοί, δεν είναι. Κολαράκι στη Ρωσία και στους Άραβες. Λοιπόν, και το ανώνυμο, ο ανώνυμος blogger γράφει τις εξής ανοησίες. Θα ασχοληθούμε με μία εκ των χωρών της Βορείου Αφρικής που δεν είναι άλλη από την Τινησία. Ή την είδα όπως την αποκαλούσε κατά αρχαία χρόνια. Λοιπόν, μαζί με τον πρόκειτο να γίνει η Τινησία κατοικούνταν από τα αρχαία και όλα χρόνια από ελληνικούς πληθυσμούς, αναφέρει αυτός ο άνθρωπος εδώ, που φαίνεται και τη γενικότερη ελληνική κινητικότητα στην περιοχή της Λιβύης, όπου οι Λιβύοι συνήθως ονομάζουν οι αρχαίοι Έλληνες όλη τη Βόρεια Αφρική. Σωστό αυτό. Το μόνο σωστό που έχει αυτό το άθρο είναι ότι όλη η Βόρεια Αφρική ονομάζονταν. Πλην της Αιγύπτου ήταν Λιβύοι. Έτσι. Δηλαδή, όλα τα εδάφη δυτικά του Νείλου μέχρι και το όρο του Άλαντα στο Μόρκο ήταν η Λιβύη. Το μόνο σωστό που έχει αυτό το ηλίθιον πανηλίθιον άρθρο. Λοιπόν, στην περιοχή Τούκα υπήρχε η αρχαία ελληνική πόλη Άμμονος Δία. Η πόλη του Δία. Σαν πως ο Δίας είναι Έλληνας θεός, ξέρω εγώ, και όχι ο Μπαάλ των Σημιτών, σαν πως η πόλη του Χαμών είναι ελληνική, ο Μπαάλ Χαμών. Το Μπαάλ Χαμών είναι καθαρά αιγυπτιακό και σημιτικό. Η πόλη Τούκα επίσης είναι σημιτική πόλη. Έτσι, από την Τύρο, από το Σουρ, από την Τύρο. Αρχαία Τύρος, από η Καρχιδόνα έχει χτιστεί από την Τάιντεο, την αδερφή του Πούκταμερ,
Και είχε έρθει από τη Σούο, την Τύρο. Η Τύρο κανονικά λέγεται Σούο. Οι Έλληνες το έκαναν. Είχαν κάνει μια παραφορά του ονόματος Σουρ και το κάνανε Τύρους, η Τύρος. Λοιπόν, άρα η Ντούκα που λέει εδώ, η οποία έχει πάρα πολλά αρχαία, ρωμαϊκά κυρίως και συμμετικά, είναι μια αρχαία συμμετική πόλη με Ρωμαίους άπικους. Το ίδιο και το Χάμον, το Παλχαμόν, η πόλη του Παλχαμόν. Λοιπόν, υπάρχει το νησί Τζέμπα, που δεν πρόκειται παρά άλλο από το νησί των Λοτοφάγων που περιγράφει ο Όμηρος στην Οδύσσεια. Δηλαδή το νησί είναι ελληνικό διότι πέρασαν δύο-τρεις από το πλοίο του Οδυσσέα και ναρκωθήκαν από το Λωτό και αυτό το κάνει ελληνικό. Δηλαδή αν εγώ πάω στο Μαρόκο και κάνω χασισάκι, σημαίνει πως το Μαρόκο είναι ελληνικό, ξέρω εγώ, ας πούμε. Ή αν πήγαινε ο παππούς μου στο Μαρόκο και έκανε χασισάκι, σημαίνει πως το Μαρόκο είναι ελληνικό, ας πούμε. Ή αν πάω στην Ταλάντη και πιο χυμό. Σημαίνει πως η Ταλάντα είναι ελληνική. Μάλιστα. Λοιπόν, και η πόλη, η Πιτζέρτα, η υποδιάρρηκτος, επειδή η θάλασσα που την περιβάλλει είναι γεμάτη υπόκαμπους. Φυσικά και η πόλη, η υπόκαμπους ήταν και αυτή μια σημαντική, αρχαία σημαντική πόλη με Καρχιδονία. Μόνο που δεν λεγόταν υποδιάρρηκτος. Λοιπόν, λεγόταν αλλιώς, δεν θυμάμαι τώρα πώς λεγόταν ακριβώς το κανονικό όνομα. Σύμφωνα με την παράδοση, η σύγχρονη πόλη Ναμπέλ ήταν η αρχαία Νιάπολη, απικία Ελλήνων, λέει, με το επιχείρημα της παραφθοράς του ονόματος. Μόνο που η Νιάπολη, που ήταν κοντά στη σημαντική πρωτεύουσα Καρχιδόνα, δεν λεγόταν Νιάπολη ακριβώς, λεγόταν. Νομίζω λεγόταν Καρχτάστ, κάπως έτσι λεγόταν το. Απλά οι Έλληνες το ονόμασαν Νιάπολης, όπως και τον υποδιάρρηκτος δεν ήταν υλικό και το ονόμασαν οι Έλληνες έτσι. Όπως και η Τύρος δεν λεγόταν η Τύρος, λεγόταν Σουρ. Όπως και η Καρχιδόνα δεν λεγόταν η Καρχιδόνα, λεγόταν η Καρχατάστ. Έτσι. Το ελληνικό στοιχείο είναι διάρρηκτο παντού. Γεγονός που μαρτυρούν τα πολυάριθμα μνημεία, τα οποία είναι διάσπαρτα κατά μήκος ολόκληρης της θυμησίας. Μνημεία υπάρχουν, ελληνικά δεν είναι. Και αξιόλογα μάλιστα, ελληνικά δεν είναι. Χαρακτηριστικό παραδείγματα είναι η πεδιάδα Μπεντζάτα στα Σαέλ, οι κοιλάδες Φεριάνα, Φουσάνα, Κασερίνη, οι οποίες περιλογούν σήμερα είναι ελληνικές, πιστοποιούν μέσω ερυπείων, ελληνικών διορίγων, μήλων, δεξαμενών κτλ. Με φυσικά όλα αυτά είναι ρωμαϊκά, όχι ελληνικά. Οι οποίοι χτίσανε πάνω από τους υπαρκτές σημειτικές πόλεις. Και φυσικά υπάρχουν και οι Βερβέροι που είχαν και αυτοί κάποια μνημεία, έτσι δεν είναι μόνο οι Σημίτες Καρχιδόνοι. Λοιπόν, σημαντική είναι και η πεδιάδα της Τάκλα, όπου κατά τους ρωμαϊκούς χρόνους, το λέει και ο ίδιος, χτιστήκαν υποδομήματα πάνω σε ελληνικούς οικισμούς. Φυσικά δεν είναι ελληνική αυτή η οικισμή, είναι σημαντική. Λοιπόν, σημαντική πεδιάδα του Τάκλα, όπου κατά ρωμαϊκούς χρόνους χτίστηκαν υποδομήματα πάνω σε ελληνικούς οικισμούς, αλλά και η Μπουλαρέτζια. Η Μπουλαρέτζια φυσικά είναι η βασιλική πούλα, όπου έχουν εκλεχθεί θερμές ψηφιδιτά, αψίδες κτλ. Φυσικά αυτά είναι ρωμαϊκά πάλι. Πάνω στη σημειτική πόλη. Στην Τινησία υπάρχει ακόμα το αρχαίο θέατρο κατά μνήμης του ελληνικού, όχι ελληνικού, ρωμαϊκού βασικά. Στην πόλη, πώς λέγονταν η πόλη, το Ελτζέμ. Ναι, στο Ελτζέμ υπάρχει ένα τεράστιο αμφιθέατρο που είναι ακριβώς αντίγραφο του Κολοσσού, όχι ελληνικό, ρωμαϊκό αντίγραφο. Το οποίο έκαναν Ρωμαίοι Λατίνοι άπηγοι στη σημειτική πόλη, Ελτζέμ. Ούτε καν το λέει πως είναι εδώ. Απλά λέει υπάρχει ένα θέατρο. Σε κάποιον άλλο στην πόλη που είναι ελληνικό, ενώ είναι το Ελτζέμ, που είναι το ρωμαϊκό θέατρο, κατά τη μνήμη του Κολοσσέου. Μεγάλο ναό αφιερωμένο στο ελληνικό πάνθεο ξεποβάλλησε πολλές γωνιές της ελόγου χώρας, μεταξύ άλλων και ναός προς τιμή του Απόλλωνα και του Δία. Σαν πως ο Απόλλωνας και ο Δίας είναι ελληνικοί θεοί. Πολλές ακόμα είναι αρχαιότητες στην πόλη Σβέιτλα δηλαδή. Στην νότια Τινησία, μεταξύ αυτών αψίδες, τείχοι και πύρες κτλ. Φυσικά πρόκειται για ρωμαϊκά κυρίως αρχαία πάνω στα σημειτικά. Λοιπόν, τα χρόνια πέρασαν και οι Καρχιδόνοι που έλυναν και έδαιναν την περιοχή ιτήθηκαν από τους Ρωμαίους. Μάλιστα, μπορεί η χώρα να πέρασε στα χέρια τους, αλλά αυτό σημαίνει πως εμφανίστηκε ο ελληνικός πληθυσμός, ο οποίος δεν μας λέει ακόμα που ήταν της περιοχής. Μέχρι και μετά Βυζαντινούς χρόνους οι Έλληνες απάρτιζαν ένα σημαντικό τμήμα της εγχώριας κοινότητας. Επίσης, ο τρελός ανώνυμος blog, εδώ, σε αυτόν το ανώνυμο άρθρο, λέει τις εξής τρελές. Παράδειγμα... μην μιλάς τώρα! Λοιπόν,
Ο τρελός που γράφει αυτό το άρθρο, το ανώνυμος Πλόκα που γράφει αυτές τις ανοησίες, λέει ότι είναι, ότι και στους βυζαντινούς χρόνους οι Έλληνες, σαν πως το Βυζάντιο ελληνικό, απαρτίζαν ένα σημαντικό τμήμα της εγχώριας κοινότητας. Παράδειγμα, οι μεγάλοι εκκλησιαστικοί πατέρες, Τερτιλιανός, μα ο Τερτιλιανός δεν είναι Έλληνας, ο Τερτιλιανός είναι Ρωμαίος, Λατίνος. Ή Σιμίτης, ή Σιμίτης, Καχυδόνιος ή Ρωμαίος. Σίγουρα όχι Έλληνας. Μετά είναι ένας άλλος Έλληνας, λέει. Και ποιος είναι αυτός ο Έλληνας, παρακαλώ? Ο Κυπριανός, ο Άγιος Κυπριανός, ο εκκλησιαστικός πατέρας. Μα αυτός δεν είναι Έλληνας, αυτός είναι Σιμίτης, Καχυδόνιος, καθαρά. Ο οποίος έγραφε και λατινικά. Και ένας άλλος Έλληνας μεγάλος της Βυζαντινής περίοδου είναι ο Άγιος Αυγουστίνος, ο πατέρας Εκκλησίας. Μα αυτού ο Άγιος Αυγουστίνος δεν είναι Έλληνας, ούτε αυτός. Αυτός είναι Βερβέρος μάλλον. Ή Βερβέρος ή Ρωμαίος. Ή Λατίνος ή Βερβέρος. Γιατί υπάρχουν και οι Βερβέροι και οι Σιμίτες και οι Λατίνοι. Δηλαδή υπήρχαν στην Τινησία, υπήρχαν για τα αρχαία χρόνια, έτσι, πριν έρθουν οι Άραβες. Υπήρχαν οι Βερβέροι οι ντόπιοι, οι Καρχιδόνοι άπικοι και οι Λατίνοι άπικοι. Και κάποιοι είναι στο φόρο. Άρα λέει μπουρδίτσα. Διότι ούτε ο Τερτιλιανός, ούτε ο Κυπριανός, ούτε ο Αυγουστίνος, κανένας από τους τρεις εκκλησιαστικούς πατέρας αυτούς δεν είναι Έλληνας. Παρά Λατίνοι, παρά ή Λατίνοι ή ντόπιοι οι Λατινόφωνοι. Ωραία. Που γεννηθήκαν εκεί. Στο σημείο μετά ξεχνά τους αρχαίους Έλληνες και πάει σε ένα χωριό, το El Medellín, στη Βόρεια Τινησία. Οι κάτοικοι του κατάγονται από τη Μιτιλίνια που έφυγαν κατά την κατάληψη του νησίου από τους Οθωμανούς. Αυτή μπορεί να είναι Έλληνας ίσως, αλλά αυτά δεν έχει σχέση με την αρχαία Ελλάδα. Λοιπόν, ισχύζονται μάλιστα ότι αποκαλούν τους Κρεκίγια όταν αναφέρονται στην πατρίδα και πως κάνουν για ένα νησί κάπου βόρεια, όπως καταγράφει στο βιβλίο του, οι Έλληνες της Τινησίας. Οι Έλληνες ήταν 60.000 ψυχοί αρχές του 20ου αιώνα και τώρα είναι λίγοι, εντάξει, και πάλι μιλάμε για τα σύγχρονα χρόνια, όχι για τα αρχαία χρόνια. Και τώρα πάμε στο μεγάλο, το γνωστό και μεγάλο, του Μουσείου Παρντό που είναι στην Τίνιζα, το οποίο στεγάζει τα περισσότερα ελληνικά και παλαιοχριστιανικά μοσαϊκά. 1000 περίπου, ναι, το μουσείο αυτό είναι διάσημο για τα φανταστικά και τρομερά ρωμαϊκά, όχι ελληνικά, ρωμαϊκά, σημειτικά και παλαιοχριστιανικά, πρωτοβυζαντινά δηλαδή, τα οποία είναι ρωμαϊκά και όχι ελληνικά. Δηλαδή το Βυζάντιο δεν έχει καμία σχέση με τους Έλληνες και πόσο μάλλον τα πρώτα χρόνια του Βυζαντίου. Έτσι. Ο Κωνσταντίνος δεν ήταν Έλληνας, ο Κωνσταντίνος ο Μέγας, ούτε ο Ιουλιανός ήταν Έλληνας, ούτε ο Βαλεντίνιον, ούτε ο Βάλενς, ούτε ο Ιωβιανός, ούτε ο Θεοδόσιος ο Α, ούτε ο Θεοδόσιος ο Β. Ούτε ο Σύνωνας ήταν Έλληνας, ούτε ο Βαλεντίνιον ο Τρίτος, ούτε ο Ρωμίλος. Κανένας από αυτούς δεν ήταν Έλληνας. Ωραία. Άρα πέταξε βλακεία. Και υπήρχε ένα ελληνικό ναυάγιο. Υπάρχει θέματα από ελληνικό ναυάγιο του 1980, λέει. Το οποίο δεν μας ξέρει καν τι είναι αυτό. Λοιπόν, ως τι είπαμε, αυτός ο τρελός λέει εδώ πέρα ότι το νησί Τζέπα είναι ελληνικό, διότι από εκεί ήπιαν ένα χειμώνι κάποιων ναρκωτικών οι οπαδοί του Οδυσσέα. Αυτό είναι ακριβώς απόδειξη του ελληνικού. Ότι υπάρχουν ρωμαϊκά, όχι ελληνικά, και πρωτοβυζαντινά μοσαϊκά και άλλα μνημεία στο φανταστικό μουσείο του Παρντό, αυτό δεν σημαίνει πως είναι Έλληνες, ότι είναι ρωμαϊκά. Μετά προσπαθεί να βαπτίσει τους πατέρες της Εκκλησίας, τον Δευτουλιανό, τον Saint Cyprianus και τον Saint Augustine και τον Saint Tertullianus, πως είναι Έλληνες, λέει. Μάλιστα, ακόμα λίγο θα μας πει πως είναι και οι Μινόητες και οι Φιλιστέοι Έλληνες, δίθεν, οι μούφες του Πλεύρη και του Μπεξή. Μετά λέει για κάποιες πόλεις, καθαρά σημειτικές πόλεις, τις οποίες έχουν ρωμαϊκά και όχι ελληνικά ρωμαϊκές προθήκες. Η Τούκα, φανταστικά μνημεία έχει η Τούκα, αριστουργήματα, ναούς, πράγματα. Μόνο από αυτή είναι ρωμαϊκή ναή και όχι ελληνική ναή, πάνω σε μια σημειτική πόλη, καρχιδονική πόλη. Κάποιες πόλεις όντως που έχουν, δύο πόλεις που λέει εδώ έχουν όντως ελληνικά ονόματα, το Υποδιάρρηκτος και το Ναπέλ, αλλά μόνο που δεν ονομαζόντουσαν έτσι. Όπως ούτε η Καρχιδόνα ονομαζόταν Καρχιδόνα, ήταν η Καρχατάστ. Και το Πούλα Ρέτσια, το Πούλα είναι το σημειτικό όνομα, το Ρέτσια είναι το λατινικό, το βασιλική δηλαδή, βασιλική Πούλα, ας πούμε. Με ρωμαϊκές προσθήκες. Αυτά καμία από τις πόλεις αυτές δεν είναι ελληνικές, είναι σημειτικές με Ρωμαίους άπικους και ρωμαϊκούς ναούς πάνω από τα αρχαία,
Αυτό με κάποια βερβερικά μνημεία. Και σώζονται και κάποια βερβερικά μνημεία, μάλιστα. Όχι ελληνικά, βερβερικά. Αλλά δηλαδή και οι Βερβέροι είχαν κάνει κάτι πυραμιδοειδείς αριστούργηματα. Έτσι. Οι Βερβέροι που ήταν σαν μυγάδες, σαν σκούροι. Καχυδόν είχαν τον πολιτισμό, ναυτικό, αποικίες παντού σε όλον το περάσαν και έγινε στην Αμερική. Είχαν τρομερές μορφές, μορφωμένους ανθρώπους, σαν τον Χάνο, τον Γεωγράφο και άλλους, τον Ανίβα, Μπάρκα και άλλους πολλούς, οι Καρχιδόνοι. Οι οποίοι ήρθαν από την αρχικά είχαν έρθει τον 9ο αιώνα π.Χ. από την Σουρ, από τη Σουρ στο νότιο Λίβανο, οι οποίοι οι Έλληνες ονόμασαν Τύρους, Τύρο, έτσι με την Τάιντο, και έκανε όλες αυτές τις επικίες, διώχνοντας ή σκοτώνοντας τους Βερβέρους ή έχοντας μαζί τους και ως συμμάχους άλλους Βερβέρους, ξέρω εγώ. Μετά ήρθαν οι Ρωμαίοι το 146 π.Χ. και καταστρέψαν την πόλη όντως, ναι, όπως το λέει εδώ, σωστά λέει ότι καταστρέψαν την αυτοκρατορία Ρωμαίοι των Καρχιδονίων και χτίσανε πάρα πολλά αρχαία, φέραν και πάρα πολλούς άπικους στις περιοχές και μάλιστα στην Καρχιδόνα αναφέρεται πως μιλούσαν πιο καλά λατινικά από την ίδια τη Ρώμη, την Ιταλία. Έτσι, εξού και υπάρχουν λευθοί πατέρες εκεί πέρα, ο Τετουλιάνος, ο Συμπρενούς, Αυγουστίνος, οι οποίοι δεν είναι Έλληνες. Άρα αυτό το άρθρο είναι τελώς ηλίθιο. Το να προσπαθούν να βαφτίσουν ρωμαϊκές προσθήκες πάνω σε σημειτικές πόλεις ελληνικές ή προς αυτά τα φανταστικά αριστούργηματα που είναι στο Μουσείο Παρτό στην Τίνιδα, δεν μας λέει ότι κάθε μια πόλη είναι. Ότι αυτά είναι ελληνικά και όχι ρωμαϊκά ή σημειτικά. Αυτό, λοιπόν, αυτό βασικά το άρθρο. Είναι στο στυλ του Πάλμου, του Μπεξί, της Μαρία Τζάνης, της Λίλια Γκραβιτάκη και όλους αυτούς που λένε οι Έλληνες και οι άλλοι είναι κάπως οι άλλοι, δεν είναι οι άλλοι. Οι αρχαίοι λαοί είναι όλοι σκουπίδια, για αυτούς μιλάμε, για αυτούς οι Ρωμαίοι, οι Ετρούσκοι, οι Ασσύριοι, οι Φοίνικες, οι Εβραίοι είναι κάπως, είναι ζώα. Αυτοί είναι μόνο οι Έλληνες από τους αρχαίους και από τους σύγχρονους είναι Αμερικάνοι, οι Εβραίοι είναι κάπως αυτοί. Ας στήσουμε κολαράκι στη Ρωσία και στους Άραβες, μάλιστα.